Πώς αλήθεια να δικαιολογούν το όνομά τους οι επόμενοι καλεσμένοι μας, τι να σημαίνει άραγες για αυτούς το Flowers of Romance, φαντάζομαι θα μας το πούν οι ίδιοι στη συνέχεια της εκπομπής μας. Από ό,τι καταλάβατε λοιπόν, φιλοξενούμενοι του Studio 4 είναι οι Flowers of Romance, όπου και θα μας παρουσιάσουν τρία κομμάτια από την καινούργια τους δουλειά. Είπαμε, κριτική εδώ δεν κάνουμε, αλλά ακούστε τους προσεκτικά. Φτιάχνεται και το 1981. Έχει κυκλοφορήσει μία κασέτα και ένα κομμάτι σε μία συλλογή. Τώρα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα μεγάλο δίσκο. Πήραμε το όνομα από ένα συγκρότημα που είχε ο Sid Vicious και που ποτέ δεν έπαιξε ζωντανά ή δεν κυκλοφορήσει τίποτα. Και κάπου όλα τα παιδιά νιώθουν το όνομα του συγκροτήματος να βγαίνει από μέσα τους σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί γενικά στον κόσμο. Τώρα για το πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένα συγκρότημα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια και κυρίως για το χώρο που κινούμαστε εμείς. Είναι αρκετά δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο, υπάρχουν προβλήματα και μέσα μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν αυτό το σύνολο και εξωτερικά προβλήματα, όπως είναι ο στρατός, για παράδειγμα, ή και η έλλειψη χώρων για συναυλίες, για live γενικώς. Πρέπει, νομίζω, να υπάρχει μεταξύ των μελών μια σχέση η οποία να είναι σχέση μεταξύ των ανθρώπων πρώτα και μετά μεταξύ των μουσικών. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα βαίνουν καλώς. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν το συγκρότημα.
σχετικά με τη μουσική, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα που έχουν τα περισσότερα γκρουπ εδώ και έξω. Το πρόβλημα δηλαδή της προσωπικότητας. Πιστεύουμε ότι το κατορθώνουμε αυτό, αφομοιώνοντας τα διαφορετικά ακούσματα και ερεθίσματα του καθενός προσωπικά σε ένα ενιαίο σύνολο και το σύνολο αυτό να έχει ως το δυνατόν τη δικιά του προσωπικότητα, το δικό του ήχο. Press up fire.
power!